Ξανά κάνει την εμφάνισή της φέτος η νόσος του δυτικού νείλου που μεταδίδεται στον άνθρωπο από μολυσμένα κουνούπια. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές για την εξόντωσή τους, μιας και αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Περισσότερη επικίνδυνη χαρακτηρίζεται για τους ηλικιωμένους η νόσος που έχει εμφανιστεί φέτος και σε νοτιότερες περιοχές της χώρας. Ο γιατρός από το Τμήμα Επιδημιολογίας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Κώστας Ντάνης, απαντάει σε όλες τις απορίες των πολιτών και καθησυχάζει ως προς το μέγεθος της ανησυχίας που έχει προκληθεί ανά την επικράτεια. Μετά από αυτή την εμφάνιση του ιού στην Ελλάδα είναι αναμενόμενο ότι κάθε χρόνο θα υπάρχουν κάποια περιστατικά λίμωξης από αυτόν τον ιό. Επομένως ήταν αναμενόμενο να έχουμε και φέτος περιστατικά. Η διαφορά είναι ότι όπως φαίνεται φέτος αρχίζουν να εμφανίζονται και περιστατικά εκτός από την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, προς το παρόν τουλάχιστον. Είναι εύκολο να εξαπλωθεί σε όλη την επικράτεια η ιφθιότιδα, συγκαταλέγεται στις περιοχές που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα το κουνούπι, γιατί εδώ νομός απλύτεται κάθε καλοκαίρι, όπως γνωρίζετε, από έξαρση κουνουπιών. Ναι, είναι πιθανό να εμφανιστούν και περιστατικά και στη φθιότιδα. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε όμως κανένα περιστατικό. Δεν έχει διαγνωστεί κανένα περιστατικό με λίμωξη από τον ιό του δυτικού νείλου στο όνομα της φθιότιδας. Αλλά είναι πιθανό να εμφανιστούν. Δηλαδή ο ιός αυτός μεταφέρεται με τα πουλιά και τα πουλιά όταν συμπίσουν, το κουνούπι όταν συμπίσει ένα μολυσμένο πουλί, μολύνεται και αυτό και στη συνέχεια μπορεί να μολύνει και κάποιον άνθρωπο ή κάποιο θηλαστικό όπως άλογο. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια κουνούπια είναι επικίνδυνα και ποια όχι, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά? Το κουνούπι που μεταφέρει τον ιό είναι το απλό κουνούπι, το αστικό κουνούπι, αυτό που μας ενοχλεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό που ζουζουνίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχει σχέση με τα άλλα ειδικά κουνούπια, όπως αυτό που πουλάνε το κουνούπι τίγρης ή κάποιο άλλο κουνούπι. Είναι το απλό κουνούπι που μας ενοχλεί συνήθως τη νύχτα. Μετά από ένα τσίπημα, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να ανησυχούμε? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ανησυχία μετά από ένα τσίπημα. Καταρχήν να σας πω ότι το 80% αυτών που μολύνονται από τα κουνούπια είναι απολύτως, είναι εντελώς ασυμπτωματικοί, δεν εμφανίζουν δηλαδή κανένα σύμπτωμα. Περίπου το 20% και ίσως και λίγο λιγότερο εμφανίζουν ήπια συμπτώματα κεφαλαλγίας, πόνο στα κόκαλα, κάτι σαν γρήπη η οποία περνάει από μόνη της και επομένως δεν χρειάζεται καμία ανησυχία γι' αυτό. Και σε λιγότερο από το 1%, κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας, εμφανίζεται η βαριά μορφή της νόσου, που εκδηλώνεται κυρίως με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα. Επειδή τα παιδιά είναι πολύ εύκολος στόχος των κουνουπιών, κινδυνεύουν περισσότερο, πιστεύετε, ή μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως μας είπατε πριν? Τα παιδιά κινδυνεύουν πολύ λιγότερο. Είναι σπάνιο να εμφανιστούν περιστατικά σε παιδιά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όπως είπαμε, ειδικά για τη βαριά νόσο, είναι για ηλικιωμένους ασθενείς. Και για παράδειγμα, πέρσι δεν είχαμε κανένα περιστατικό διαγνωσμένο σε παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για φέτος. Εάν κάποιος νοσήσει από τον ιό του νείλου και περάσει την ασθένεια εύκολα, ελαφρά, όπως λέμε, υπάρχει περίπτωση μετά να δεχτεί πάλι τσίπημα και να νοσήσει δεύτερη φορά? Όχι. Ο ιός αυτός αφήνει τη λεγόμενη ανοσία, δηλαδή ο οργανισμός μετά από την πρώτη μόλυνση αναπτύσσει τα αντισώματα που προστατεύουν τον οργανισμό από επόμενη μόλυνση. Επομένως, είναι όταν έχει περάσει κάποιος τη μόλυνση μία φορά, δεν έχει κίνδυνο να ξαναμολυνθεί και να ξαναρρωστήσει. Ναι. Διαβάζουμε ότι η νόσος μπορεί να επηρεάσει και ζώα. Ένα ζώο που νοσήσει, που έχουμε στην αυλή μας ή ένα κατοικίδιο, μπορεί να μεταφέρει την ασθένεια στον άνθρωπο ή μεταφέρεται μόνο με το τσίπημα του κουνουπιού? Όχι, τα άλλα ζώα, όπως και ο άνθρωπος και τα άλογα, επειδή δεν μεταφέρουν, όταν αρρωσταίνουν, δεν έχουν τον ιό στο αίμα για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και επομένως δεν μπορούν να μολύνουν τα κουνούπια. Δηλαδή, αν ένα κουνούπι τσιμπήσει ένα άρρωστο άλογο, ένα άρρωστο σκύλο, ένα άρρωστο άνθρωπο, δεν μολύνεται. Τα κουνούπια μολύνονται μόνο από τα πτηνά. Υπάρχει τρόπος πρόληψης ή είναι ο ίδιος με αυτόν της αντιμετώπισης των κοινών κουνουπιών?
Ναι, είναι ακριβώς, εφόσον είναι τα κοινά κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό, η πρόληψη αφορά στα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να προστατευόμαστε από τα κουνούπια, ό,τι και να κάνει η πολιτεία, όσο και μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών να ληφθούν, αυτά δεν μπορεί να είναι ποτέ 100% αποτελεσματικά. Χρειάζεται να λαμβάνουμε εμείς ατομικά μέτρα προστασίας, που είναι για παράδειγμα καταρχήν να απομακρύνουμε το στάσιμο νερό από τις αυλές μας, και ακόμη και μέσα από τα σπίτια μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν αφήσουμε ένα μικρό κυπελάκι ή μια μικρή λεκάνη με νερό ή τα πιατάκια από τις γλάστρες, αν μείνει λίγο νερό, αυτό είναι αρκετό για να πάνε τα κουνούπια και να γεννήσουν εκεί τα αυγά τους. Αν αυτή την χρονική στιγμή, για παράδειγμα στη Φθιώτιδα, που δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνιση ο συγκεκριμένος ιός, οι αρμόδιες αρχές προβούν προληπτικά σε ψεκασμό, θα προλάβουμε την κατάσταση? Γενικώς η καταπολέμηση των κουνούπιων βοηθάει όταν μειώνονται τα κουνούπια, έχουμε λιγότερες πιθανότητες να συμπιθούμε και από τα κουνούπια. Ωραία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όσο και μέτρα αναλάβουμε, αν υπάρχει έστω και ένα μολυσμένο κουνούπι και μας συμπίσει, μπορεί να εμφανίσουμε την νόσο. Πόση διάρκεια ζωής έχει το συγκεκριμένο κουνούπι, κύριε Ντάνη, δηλαδή πότε θα απαλλαγούμε φέτος το καλοκαίρι από αυτό? Τα κουνούπια αυτά συνήθως ζουν γύρω στον ένα μήνα. 20 με 40 μέρες, εξαρτάται βέβαια από τις κλιματολογικές συνθήκες. Παραμένουν όμως, επειδή αυτά όμως τα κουνούπια συνεχώς γεννάνε και πολλαπλασιάζονται, και παραμένουν συνήθως μέχρι το τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη, εξαρτάται όμως πάλι από τις συνθήκες από τον καιρό, από τις κλιματολογικές συνθήκες. Mm-hmm.